Μαζί μας ο Γιώργος Σκόρδος, προπονητής του ΑΟΜΙΚΟΝ, ένας από τους στυλοβάτες του μικονιάτικου μπάσκετ. Μια τεράστια προσπάθεια. Σιγά σιγά το μικονιάτικο μπάσκετ βρίσκει το δρόμο του με το κλειστό τώρα. Με αυτές τις εκδηλώσεις εδώ, πραγματικά τις πολύ όμορφες, για αυτό το κρέμα του ελληνικού μπάσκετ βρέθηκε στη Μύκονο. Ένα σχόλιο για το ΚΑΜ και πόσο πολύ θα βοηθήσει τα παιδιά. Και εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρέθηκα μαζί με όλους αυτούς τους ανθρώπους εδώ σήμερα. Το κάμπ οπωσδήποτε βοηθάει τα παιδιά. Ό,τι γίνεται που είναι γιορτινό, εορταστικό, βοηθάει τα παιδιά. Η παρουσία αυτών των ανθρώπων, που είναι τεράστιες προσωπικότητες στον χώρο του μπάσκετ, βοηθάει τα παιδιά να καταλάβουν πολλά πράγματα, γιατί είναι καλοί δέκτες. Θεωρώ ότι στο μέλλον θα συνεχιστούν όλες αυτές οι μπασκετικές εκδηλώσεις. Θα και με τη βοήθεια του Δήμου, που είναι πάντα δίπλα μας και τον έχουμε αρρωγό, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε στόχους, να τους πετύχουμε, να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά, για το μπάσκετ και για το νησί. Γιώργο Σκορδό, με την κατασκευή του κλειστού, έχει αλλάξει το επίπεδο πλέον του μικονιάτικου μπάσκετ? Μπορεί να κοιτάζει με αισιοδοξία το μέλλον? Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Βεβαίως, αλλάζουν τα δεδομένα της προπόνησης, αλλάζουν τα δεδομένα για τα παιδιά, τα οποία θα καταλάβουν κάποια στιγμή ότι θα παίξουν στην έδρα τους, οπότε θα πρέπει να θεωρήσουν τους εαυτούς τους γηπεδούχους και θα έχουν το χρέος, ας πούμε, να πολεμήσουν, να παλέψουν για τους φίλους τους, για τους συγγενείς, για το νησί τους. Σαφώς, εννοείται, είναι το αυτονόητο. Ένα κλειστό γυμναστήριο πάντα δίνει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για να μπορέσουν τα παιδιά να προπονηθούν και εμείς εδώ με τη σειρά μας να βάλουμε τα δυνατά μας και τα πιο καλά πλάνα και προπονητικά προγράμματα για να τα καταφέρουμε, βεβαίως. Είναι μπασκετική η Μύκονος? Ήταν ανέκαθεν μπασκετική η Μύκονος από τα πολύ πολύ παλιά χρόνια που ερχόμουν εγώ διακοπές στη Λάκα. Τι να σας πω, τον Ντέιβιτ Στεργάκο, τον Ρόνι Σεϊκέλη, τον Κοροναίο, παίζαμε μαζί τους, περιμέναμε να παίξουμε μαζί τους και να γνωριστούμε και να τα πούμε. Προσωπικότητες υψηλές εδώ στο τουρνουά φέτος, έτσι, ναι. Το χάρηκες? Ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή μου. Είδα μετά από πολύ καιρό τον Παναγιώτο Γιαννάκη. Εγώ φόρεσα το νούμερο 6 εξαιτίας του, ας πούμε. Ήταν και προπονητής μου στα παιδοεφηβικά μου χρόνια. Ο coach Λιβαράκη στα κορίτσια, η coach Καπογιάννη ήταν πολύ σπουδαία. Ο Βασιλόπουλος, πολύ σπουδαία η παρουσία τους. Νιώσαμε μπασκετικοί κι εμείς μετά από καιρό. Ωραία. Ποιο είναι το μέλλον για τις ακαδημίες, τις οποίες τρέξει μεγάλο μέρος τους, τι θα δούμε από εδώ και στο εξής? Έχω σχεδιάσει και έχω τη βοήθεια και του Άγγελου του Τσάμι και του Δημήτρη του Στάνκοβιτς και του Χρήστου Αποστόλου, που είναι παιδιά που ασχολούνται με τον μπάσκετ, την προπονητική. Ο Άγγελος και ο Στάνκοβιτς παίζουν και στην πρώτη ομάδα. Έχουμε ένα προπονητικό πλάνο. Βάζουμε κάποια παιδιά τα οποία έχουν το ταλέντο, εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι έχουν τα σωματομετρικά αυτά που δείχνουν ότι μπορούν να πάνε παραπάνω, τα βάζουμε σε κάποιες ατομικές προπονήσεις τώρα το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι σιγά σιγά όλα τα παιδάκια θα βρουν το δρόμο τους και θα έχουν και τις ευκαιρίες όλα τις ίδιες για να μπορέσουν να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Θα πάνε καλά, πολύ καλά τα πράγματα. Έχουμε και την στήριξη της διοίκησης. Οργανωνόμαστε κάθε μέρα ακόμα και πιο πολύ. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Να πούμε καλό καλοκαίρι και καλά μπάνια ή θα κάνετε προπονήσεις ακόμα? Θα παραμείνουμε στα γήπεδα μέχρι και το τέλος του Ιουλίου. Μετά το πρόγραμμα έχει ένα κενό 15 ημερών να γιορτάσουμε για την Παναγία και από τις 16 Αυγούστου ξαναμπαίνουμε πάλι στα γήπεδα για την καινούργια δουλειά χρονιά. Δουλειά και πάλι δουλειά. Δουλειά και πάλι δουλειά, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Σκόρδο, και εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά εύχομαι τα καλύτερα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη για εσάς συνέχεια. Να σας ευχαριστώ.